εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, σε ένα σταθμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου με αφορμή την 25η του Νοέμβρη, που είναι σε λίγες μέρες. Είναι η μέρα κατά της βίας των γυναικών. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με την Έμφαση, ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης, ενημερώνουμε τους περαστικούς, δίνουμε φυλάδια και ενημερωτικά έντυπα στα μαγαζιά του κέντρου της πόλης, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι συμπολίτες σε θέματα βίας. Αυτό είναι το μήνυμά μας, ότι η βία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν είναι ανεκτή. Είμαστε από την Έμφαση Non-Profit από Αθήνα. Δραστηριοποιούμαστε από το 2013 στο πεδίο της Αττικής και από τον Μάρτιο του 2023 στα πλαίσια του προγράμματος Έμφασης που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Αθηνάς Γιώτα Μαρτίνου. Ταξιδεύουμε ανά την Ελλάδα προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθούμε, του social street work, και να έρθουμε σε επαφή με φορείς και οργανώσεις σε νησιωτικές περιοχές και συγκεκριμένα στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Βόρεια Εύβοια και στην Σαλαμίνα, με στόχο να ανταλλάξουμε εμπειρίες, τεχνογνωσία και να διοργανώσουμε δράσεις όπως και η σημερινή, προσπαθώντας να συμβάλλουμε και εμείς στην αντιμετώπιση κυρίαρχων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως αυτό της έμφυλης βίας. Λίγο με τη συγκεκριμένη ημέρα, είστε στο Λιοντάριο, στο κέντρο του Ηρακλείου, και έχετε ανταλλάσσετε κάποια δεδομένα, κάποιες πληροφορίες με τον κόσμο που περνάει. Ναι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στη κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, στα Λιοντάρια, μαζί με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου, με το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων, και μοιράζουμε επικοινωνιακό υλικό με στόχο την ενημέρωση του κόσμου για τις παροχές των τοπικών φορέων και για τις δυνατότητες που έχει να απευθυνθεί και να βρει υποστήριξη και βοήθεια. Από την εμπειρία σας, πέρα από το κέντρο Αθήνα, κατανοεί, ξέρει, καταλαβαίνει αυτές τις διαδικασίες, αυτές τις δράσεις, είναι κοντά, βρίσκονται κοντά. Θεωρώ ότι... θεωρώ ότι σιγά σιγά και λόγω του ίντερνετ και λόγω του ότι πλέον η πληροφορία διαδίδεται πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο αποτελεσματικά, ότι γίνονται κινήσεις, ναι, και ο κόσμος είναι πολύ πιο θετικός και δεκτικός στο διαφορετικό. Όπως έχουμε δει, όπως και η αστεγία είναι και ορατή και αόρατη, το ίδιο πράγμα σημαίνει και με την κακοποίηση, γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Καλό είναι από τη στιγμή που υπάρχουμε στο δρόμο και η κοινωνία μας συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που περνάνε τη μέρα τους αυτό, να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε σήμερα εδώ και συνεργαζόμαστε με τους αντίστοιχους φορείς που είναι ειδικοί στο ζήτημα, να μάθουμε και εμείς περισσότερα πράγματα σχετικά με αυτή την ομάδα ανθρώπων. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αν σκεφτούμε ότι σαν γυναίκες φοβόμαστε ακόμη και να γυρίσουμε σπίτι μας όταν περπατάμε στον δρόμο, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που μένουν στον δρόμο, καλό είναι να τους σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω και καλό είναι να ενημερωνόμαστε όλοι με όλα, γιατί και ένα άσχημο βλέμμα σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο περιθώριο είναι κακοποίηση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, που γιορτάζουμε την 25η Νοεμβρίου, βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τη στήριξη του Δήμου και της Έμφασης, μαζί με τον Ξενώνα και το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων, για να κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στα θέματα βίας και κακοποίησης που αφορούν τις γυναίκες. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας ή και ευάλωτες ομάδες. Στελεχώνεται από Σύμβουλο Υποδοχής, Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Νομικό. Προσφέρουμε και εργασιακή στήριξη. Οι υπηρεσίες είναι όλες δωρεάν και καλύπτονται από το απόρριτο. Σκοπός μας είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν τα θέματα ενδεχομένως βίας που αντιμετωπίζουν και να λάβουν την απαραίτητη στήριξη για να αποδράσουν από μια κακοποιητική σχέση. Μέχρι σήμερα, από τον Απρίλιο του 2012 που λειτουργεί το Συμβουλευτικό Κέντρο στο Ηράκλειο, έχουμε υποδεχθεί 1.975 γυναίκες, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 9.000 συνεδρίες.
Ο μέσος όρος ηλικίας που απευθύνεται σε εμάς είναι από τα 25 μέχρι τα 45 έτη, όμως οποιαδήποτε γυναίκα 18 άνω μπορεί να απευθυνθεί και να λάβει στήριξη. Επίσης, εμείς μπορούμε να ενημερώσουμε και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, άνδρα ή γυναίκα, ο οποίος ή η οποία μπορεί να επικοινωνήσει με εμάς και να λάβει πληροφόρηση πάνω στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Δικτυωνόμαστε, συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δικαστήρια, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαχυθεί η πληροφορία και να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ολοκληρωτική η στήριξη σε γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Η πληροφόρηση και η γνώση είναι δύναμη. Με τις καμπάνιες αυτές, τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούμε με όλους τους φορείς που ασχολούνται με το φαινόμενο της βίας και την εξάλληψή του, έχουμε καταφέρει να πενεχοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες, να τις κάνουμε να μας εμπιστευθούν και να απευθυνθούν σε εμάς ώστε να λάβουν τη στήριξη που τόσο πολύ έχουν ανάγκη. Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, ως ενεργό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, στηρίζει όλες τις δράσεις που ξεκινούν σήμερα για τις Orange Days, δηλαδή τις ημέρες κατά τη βία της βίας των γυναικών, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 25 Νοεμβρίου του 2023. Ένα πράγμα θέλουμε να πούμε στις γυναίκες που μας ακούν, στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός. Η δράση μας σήμερα συντονίζεται από την Έμφασις, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, το Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. Φυσικά το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, ως φορέας βρισκόμαστε πάντα παρόν, πάντα συνεργείς σε τέτοιες δράσεις, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, για να μπορούμε ολόπλευρα να απαντάμε στο φαινόμενο της βίας και της κακοποίησης. Ένα φαινόμενο που βλέπουμε ότι έχει πάντα αυξητική τάση, ειδικά το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα γεγονότα, όλο και περισσότερα περιστατικά φτάνουν στο φως της δημοσιότητας, φτάνουν στο φως των αρχών, των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Αυτό είναι απόκτημα μετά από πολλά χρόνια εργασίας και πολλά χρόνια παρουσίας στο πεδίο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε στόματα που είναι κλειστά τόσο των ατόμων που βιώνουν κάποια κακοποιητική ή βίαιη συμπεριφορά, όσο και του περίγυρου που βλέπει συμπεριφορές, αναγνωρίζει σημάδια, μπορεί να μην ξέρει ακριβώς πώς να τα κατονομάσει, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ ειδικοί, για να απευθυνθούν σε εμάς. Η δική μας γραμμή, όπως γνωρίζουν όλοι, 24 ώρες 24 ώρες διαθέσιμη σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πολίτη, σε κάθε γυναίκα, σε κάθε παιδί που είναι εκεί και θέλει να μιλήσει για ό,τι αντιμετωπίζει, ακόμη και αν δεν έχει τις κατάλληλες λέξεις να το πει. Εμείς είμαστε εδώ για να τους ακούσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει, ό,τι και αν είναι αυτό που συμβαίνει.